Συγκρότημα να μου κάνει ποδαρικό. Ήρθε ένα επαναστατικό ροκ συγκρότημα που σου λέει άντε και, άντε και στην ευτυχία, άντε και, άντε και στην αγάπη, άντε και καλή χρονιά, άντε και να έχουμε υγεία, μπράβο και καλή χρονιά, άντε και να έχουμε δύναμη μεγάλη να περνάμε ό,τι μας έρχεται. Α, μπράβο, άντε και να ζήσουν και αυτοί που δεν μας αγαπούν, μα δεν πειράζει. Λοιπόν, και εδώ πέρα ήρθανε τρεις αντράρες λοιπόν, τρεις άντρες εδώ που με πλαισιώνουνε, ο Χρήστος ο Σολδάτος, Ανδρέας Πάλης, ο Χρήστος ο Σολδάτος, ξέρω ότι κάνει ερμηνεία και στίχο. Ναι. Και κάτι παίζει. Και drums. Και drums παίζει. Εσύ. Εδώ παίζω κιθάρα lead, λέγεται. Σόλο δηλαδή, σόλο κιθάρα που λέμε. Και εσύ? Εγώ είμαι ο Χάρης ο Καπλανίδης και εγώ παίζω κιθάρα. Χάρης Καπλανίδης παίζει κιθάρα. Μήπως μου θυμίζει το Ρακιτζή. Ω, να το. Αυτό ήταν τελικά.
Μωρό μου φάλτσο. Έχω σπάσει το κεφάλι μου που το ξέρω. Μια και έπαιζε ρακιτζί με το ρακιτζί πολύ παλιά. Έχουμε παίξει μαζί πολύ παλιά. Ναι. Ούτε ο ίδιος δεν θα το θυμάται. Εγώ, η αδερφή του και ένας κριτικός μπασίστας. Λοιπόν, εγώ πήγα στο μουσικό, στο Γιάλινο εδώ στη Συγκρού και πήγα να δω το φίλο μου τον Παύλο τον Καρποδίνη και από κάτω ήταν τραγούδα για ο ρακιτζής. Ναι. Και πάω έτσι στο παράνομο να δω και βλέπω ένα τεκνό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι η ενέργειά του στην πίστα. Βέβαια. 18 άρες. Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του, πολύ καλό. Είναι σχολή. Εγώ θυμάμαι με τους, που είχε παλιά τους... Λίγο πιο δυνατά, ναι. Είναι σχολή για, το, για το, την ελληνική σκηνή ο ρακιτζής. Είναι ολόκληρη σχολή και είναι μπροστά από πολλά συγκροτήματα. Θες να πεις ότι είναι μόνος του μία σχολή, ναι, στη ροκ ελληνική μουσική, ναι, ναι, όντως. Και ας έχει δεχθεί πολλά πειρά. Όντως, γιατί πολλά αυτός πειρά έχει περάσει πολλά στοιχεία και πραγματικά ήταν από τους πρώτους που καθιερώσανε... Με αγγλικό στίχο, παρακαλώ, ναι. Με αγγλικό στίχο. Viva Sahara, Scrap Town, για όσους θυμούνται. Και για όσους δεν θυμούνται, από πολύ παλιούς, είχε βγάλει τότε με τα 100 τόσα συγκροτήματα με το Μαστοράκι και όλα αυτά, το Αόρατη Θεά. Yeah. Από εκεί ξεκίνησε, κατά κάποιο τρόπο. Αποκλίνομαι. Να ρωτήσω τώρα, εσείς το άντε και πείτε μου έτσι πώς ξεκινήσατε, πώς... πώς ξεκινήσατε, πώς συγκροτηθήκατε, πώς μαζευτήκατε, γνωριζόσασταν από παλιά, τι πώς, για πείτε μου έτσι λίγο για εσάς. Να σου πω, είναι, εγώ είχα ξεκινήσει από το 2017 και έγραφα στίχους. Από το 2010 μάλλον είχα ξεκινήσει να γράφω στίχους. Το 2017 λοιπόν, αφού είχα μαζέψει αρκετά κομμάτια, επειδή παλιότερα έπαιζα με συγκροτήματα γκρουπ και όλα αυτά, λέω δεν ξαναστείνεις Χρήστο ένα συγκροτηματάκι, μια και είσαι πάλι 17 χρονών και δεν μαζάς. Ναι. Οπότε άρχισα να μαζεύω κάποια άτομα. Ο Χάρης και ο Ανδρέας είναι από τα τελευταία παιδιά που μπήκαν στο γκρουπ. Ναι. Δηλαδή έχουν περίπου γύρω στον χρόνο. Έτσι γύρω στον χρόνο είναι που έχουν έρθει. Και... λίγο πιο φρέσκος ο Βαλτέρης. Εγώ είμαι τελευταίος. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε το γκρουπ των ΑΔΕΚΕ. Ωραία. Βγήκε το, λέω πώς θα το ονομάσουμε, πώς θα το ονομάσουμε. Τα τραγούδια, ας πούμε, είναι λίγο... έχουμε και κοινωνικά και ερωτικά τραγούδια και πολιτικοποιημένα. Και αποφάσισα να το βγάλω ΑΔΕΚΕ, το γκρουπ, γιατί υπάρχει μια αγανάκτηση. Δηλαδή από ό,τι βλέπω στον κόσμο, από ό,τι γίνεται, από ό,τι συμβαίνουν γύρω μας πράγματα και αποφάσισα, ας πούμε, να, μέσα από αυτήν την αγανάκτηση, τι λέει ο κόσμος κάποιες στιγμές, άντε και. Αλλά με την καλή έννοια και όχι με την κακή. Και όποιος θέλει ας το πάρει και με την κακή, δεν μας πειράζει. Ωραία, πολλές τελίτσες, δηλαδή το άντε και μετά, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Όχι, είπαμε, άντε και, καλά, καλά. Καλές χαρές. Πάντως είμαστε εδώ μεταξύ. Όχι, επίσης έχει και μια άλλη ερμηνεία. Έχουμε ένα ομώνυμο κομμάτι που συνήθως ανοίγουμε τις εμφανίσεις με αυτό το κομμάτι που το λέει, το έχει γράψει και τους στίχους εδώ. Ο Χριστάκης. Άντε και γεννήθηκες, άντε και ερωτεύτηκες. Αυτό είναι το στίγμα. Αυτό είναι το στίγμα. Και πάει παρακάτω. Αυτό εννοούμε. Άντε και μπήκε στη δουλειά. Άντε και τα έκανες αυτά. Άντε και πέτυχε. Μετά τι έγινε. Άντε και έγινε σε πρώτη φορά. Αυτή είναι η βασική. Το βασικό μήνυμα. Και νομίζω αυτό απασχολεί όλους μας. Γιατί όλοι στο μυαλό μας έχουμε κάτι να κάνουμε. Άντε και μπήκε στη δουλειά. Άντε και παντρεύτηκες. Άντε και. Είσαι ευχαριστημένος. Αυτά ήθελες. Αυτό ρωτάμε εμείς. Ναι. Ωραία το θες. Ναι. Τώρα για να πάρουμε λίγο έτσι προσωπικά. Εσείς πώς μπήκατε από μικρός στη μουσική, στο στίχο, τι κάνετε, ποιος είστε, ποιος είναι ο Σολδάτος ο Χρήστος. Ο Σολδάτος ο Χρήστος είναι χωρίς υπερβολές ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε ψάχνοντας στη ζωή του γιατί δεν του έφτανε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Ξεκίνησα να φτιάχνω φόμπιζου, έκανα μια βιοτεχνία, είχα μια βιοτεχνία. Λοιπόν, πριν κλείσω τη χρονιά ήρθε ένας ποιητής, ο κύριος Σάνος, που κι αυτός ήταν στην αρχή, έφτιαχνε φόμπιζου. Φόμπιζου.
Και στη σύνταξη του βγήκε το γράψιμο. Λοιπόν, το ίδιο και εγώ. Κάπως έτσι. Γιατί είχα συγκροτήματα από παλιά. Παίζαμε ραστεχνικούς σταθμούς. Αυτό είχαμε, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Στο γυμνάσιο, στο λύκειο, το τι ήταν και τα πειρατικά. Υπήρχε το μικρό. Βέβαια. Αυτό λέμε τώρα. Εδώ από 14 χρόνια να παίζω drums. Έτσι, με διάφορα group, με διάφορα αυτά. Η μαμά σου δηλαδή βασανιζόταν με τα κατσαρόλικα. Η μαμά μου δεν βασανιζόταν γιατί εγώ είχα πιάσει με δικό μου τρόπο ένα χώρο που είχαμε στα σπίτια μας με αυλές και κεραμίδια και διάφορους. Ας πούμε, η μισή ήταν η μηχανόβια. Οι άλλοι μισοί κάνανε σταθμούς πειρατικούς. Εμείς τα είχαμε όλα μαζί. Δηλαδή, ήμασταν και μηχανόβοι και αυτοκινητόβοι και μουσικόβοι και με σταθμούς. Είχαμε και ερασιτεχνικούς σταθμούς τότε. Είχε ο ξάδερφός μου ο Γιώργος, να είναι καλά, ο Γιώργος στην Κρήτη θυμάμαι και πηγαίναμε παράνομα και τσακωνόντουσαν με κάποιους άλλους που μπαίναν από πάνω, χαμός. Εμείς βγαίναμε τερμίτες, ήμασταν δυνατό. Τερμίτες, τερμίτες στο στιγμάτι. Ναι, ήμασταν δυνατό, ας πούμε, στα μεσαία. Ναι. Δυνατή. Ωραία ήταν η πειρατική σταθμή όμως, γιατί έπαιρνε τηλέφωνο, έκανες αφιερώσεις. Είχανε μια πιο άμεση επαφή. Ναι, με τον κόσμο. Ήτανε πιο ωραίο, περίμενες πώς και πώς να... Το κομμάτι σου. Αυτό το κομμάτι σου. Που δεν σ' άφηνε γιατί μιλούσε πάνω του και, του λέγε, και σου έλεγε, δεν θα μιλήσω, το ξέρω, για να το γράψετε. Γιατί έχεις πάρει τηλέφωνο 2 ώρες πριν και το περίμενες και το έπαιζε 1 ώρα τη νύχτα. Ξενυχτούσα για ένα κομμάτι. Αυτό θα σου έλεγα, ξενυχτούσα. Ξενυχτούσαμε. Έχω ξενυχτήσει για το Show Me The Way του Peter Frampton. Το φλερτ, το φλερτ που ήξερες ότι ακούει το σταθμό ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σου και κάναμε αφιερώσεις, μηνύματα. Τα πρώιμα social media. Αυτά ήταν. Ναι, αλλά ήταν ωραία αυτά. Πολύ ωραία. Ήταν σε πιο μεγάλη επαφή. Αξέχαστες εποχές, ιδιαίτερες εποχές αυτές. Και όχι, τότε δεν υπήρχαν τα YouTube και όλα αυτά και εντάξει, και το κάθε τι καλό στην είναι. Στην ώρα του και στον χρόνο του. Η Εύα εδώ πέρα μου λέει: Ολυμπία, αυτό με την τεχνική νοημοσύνη ή με τη Σοφία τώρα που θα έρθει το ρομπότ και θα μιλάει. Της λένε, λέει, άμα σε πειράξουν, τι θα κάνεις, θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου και κάνει αυτή φυσικά. Πώς ένα ρομπότ λοιπόν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τι μπορεί να κάνει στον άνθρωπο. Δεν αφήνει να σε πλησιάσει, δεν αφήνει. Εξαρτάται πώς το προγραμματίζεις. Αυτό μπορεί να γίνει και χειρότερο όμως, Προτιμώ ένα σκύλο. Και εγώ αυτό προτιμώ, ένα σκύλο παρά ένα ρομπότ. Φαντάζεσαι, εμείς σας έχουμε στείλει τώρα έναν εκπρόσωπο ρομπότ, ας πούμε, και να με και, ας πούμε, να βγάλεις άκρη. Ένα τραγουδιστή τώρα. Ναι, και να σου λέγει λάθος τραγουδάκι. Ξέρεις τι λέγαμε με την Εύα πριν, ότι τώρα άμα μπει στην τεχνική νοημοσύνη και το λέει ένας καθηγητής με χτες, έλεγε σε μια κοπέλα, θες της λέει να τελειώσει την εργασία σου. Μπε στην τεχνική νοημοσύνη, πάτα τελειώ το θέμα και στο βγάζει έτοιμο. Ναι. Έτσι μπορεί να του γνωρίζει. Αλλά πατήσεις, σταματάει το δικό στο μυαλό. Του πατά και του λε: γράψε μου ποιήση. Γράψε μου ένα λογοτεχνικό έργο. Γράψε μια έκθεση. Ό,τι θέλει. Και στα κάνει. Ό,τι θέλει. Και απλά εσύ παίρνει και διορθώνει μετά για να φτάσει. Απλά εσύ γίνεσαι τεμπέλη μετά. Ο άνθρωπο γίνεται τεμπέλη. Απλά θα φτάσουμε, επειδή αυτό έχει συμβεί και συμβαίνει, και όχι μόνο αυτό, συμβαίνει και στα επαγγέλματα πλέον. Τα επαγγέλματα. Αυτό γιατί πόσες κοπέλες χάσαν τη δουλειά τους στο Βασιλόπουλο, εγώ σου λέω, που έχουν βγει τώρα τα μηχανήματα. Και όχι μόνο. Και όχι αυτά μόνο. Τα... Παντούν αυτά που λέμε λοιπόν είναι ένα πολύ καλός τροπομπός, ένας πρόλογος για το αρνούμε ένα κόμμα. Το οποίο λέει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για την εποχή μας. Θέλετε να ακούσουμε ένα για την εποχή μας. Και να πούμε... Πριν το ακούσουμε όμως... Και αυτά τα νοήματα όλα. Πριν το ακούσουμε όμως, να σας πω από ποια άτομα αποτελείται το γκρουπ μας. Ναι. Τα ονόματα των παιδιών. Ναι, και μετά θα μπουν και τα παιδιά πώς ξεκινήσανε. Πάμε να πούμε πρώτα τα ονόματα, ναι. Το γκρουπ των Αντεκιά αποτελείται από 7 μουσικούς. Α, ορίστε, είδες τα 7 θαύματα της... δεν είναι τυχαίο το 7. Έτσι. Το έχω ευλογημένο εγώ το 7. Ιδιαίτερος αριθμός. Λοιπόν, από μένα το Χρήστο Σολνάτο φωνητικά και drums και γράφουμε, είπαμε, τα κομμάτια. Από τον Αλέξανδρο Μεταξά που παίζει μπάσο. Αυτός έχει όνομα ιστορικό και Αλέξανδρος και Μεταξάς. Ναι. Ήταν ο πρώτος κιθαρίστα, ο πρώτος που έβγαλε γκρουπ τους The Traces. Ο Αλέξανδρος ο Μεταξάς, το δικό του γκρουπ The Traces. Reggae γκρουπ, το πρώτο rock γκρουπ, έτσι, της reggae μουσικής στην Ελλάδα. Λοιπόν. Μετά είναι εδώ, ο Χάρης Καπλανίδης που είπαμε παίζει κιθάρα.
ο Ανδρέας ο Πάλης που παίζει κιθάρα σόλο, είναι ο Άκης ο Μπάσος. Δεν παίζει μπάσο. Που παίζει πλήκτρα. Περίμενε. Πρόλαβε άλλο τον μπάσο. Το λένε Άκη μπάσο, αλλά πρόλαβε άλλο τον μπάσο. Παίζει πλήκτρα. Αυτό το επίσης το κάναμε παραγγελία, καταλάβεις. Του είπαμε τον μπάσο δεν έχει προλάβει άλλος, εσύ θα παίξει κάτι άλλο. Είναι η Χρυσαλένια Δαλή, μια κοπέλα που έχουμε τραγουδάει στο τραγούδι. Και έχουμε και το Γιάννη το Ζήρα, και αυτός στο τραγούδι. Ωραίος. Αυτοί λοιπόν είμαστε. Άρα είναι οι 7 καμπαλέρος, τον άντε και. Ναι, όντως. Ένα κορίτσι με 6 αγόρια. Και σας έχω βάλει εγώ στην κοινοποίηση, αλλά να δούμε και το CD έτσι, να το κάνω πιο έτσι να φανεί. Πες πότε πιο φαίνεται, όσο φαίνεται. Κάτι να γυαλίσει που λέει. Ναι. Ναι, και είναι και καλή κοπέλα βλέπω. Λοιπόν, γιατί είμαστε, είμαστε καλά παιδιά. Ναι ρε παιδί μου, εννοώ καλά παιδιά. Εννοώ στο κοριτσάκι πρέπει να μας το κοιτάξετε. Σαν τους μπλόντι ένα πράγμα. Σημασία έχετε, έχετε δέσει, εγώ αυτό ναι, βλέπω. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να είμαστε οικογένεια με τους τσακωμούς μας, με τα καλά μας, με τα όλα μας. Ναι, χτες κάναμε μια πρόβα και σκοτωθήκαμε. Αλλά μετά θα ξαναβρήκαμε. Πίνουμε και κανένα τσίπουρο και τα βρούμε. Ναι, παιδιά, δεν σας έφερα τσίπουρο. Να δεν κανένα που έφερε κοπέλα. Θα ακούσουμε λοιπόν το αντεκέ. Το όχι το αντεκέ, το αρνούμε βάζει. Το αρνούμε. Το αρνούμε. Το αρνούμε. Η σφραγίδα μας. Ναι, το αρνούμε. Το ξέρεις φαντάζομαι. Πάρ' το μικρόφωνο σου τώρα. Arnume! Arnume!
ανάγκης τη ζωή της άρνησης. Μη μας κάνετε κυρία, θέλω ψωμί, δουλειά, παιδεία, θέλω να ζω με ελευθερία, τη ζωή να μην αρνούμε και να με κατανοούν. Αρνούμε, 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 αρνούμε. Ότι είναι. Εννοείται, εγώ γιατί. Τηλέφωνο. Μπράβο. Μα θα τα προτείνω κι εγώ. Τηλέφωνο. Λοιπόν, εννοείται, παιδιά. Εννοείται ότι κάνουμε και ωραία πράγματα στη Νέα Σμύρνη και θα σας χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως. Στη Νέα Σμύρνη, βεβαίως. Πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας. Πάντα θέλουμε να έχουμε την υγεία μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να μαρτυρήσω ότι αυτό το παιδάκι όταν ήταν μικρούλι έρχονταν εδώ στη Νέα Σμύρνη, λέει, εδώ μεγάλωσε. Έτσι δεν το διαψεύω. Όχι, εδώ. Είδες ότι είμαι μαρτυριάρα και τα λέω. Πανιονάρα. Είσαι πανιονάρα, τότε είσαι. Παλιές αγάπες. Τότε θα γίνεις ο δικός μας άνθρωπος. Εμείς εδώ στο NSDV. Άφησε το Λύκειο δίπλα στο Πανιόν, ήταν το πρώτο. Ναι, το πρώτο και το δέκατο. Το τέταρτο. Πρώτο και τέταρτο ήταν τότε. Τότε. Λάντζ που λέγαμε. Άρα εσύ θα ξέρεις πολύ κόσμο από εδώ, από το σχολείο. Και από τους μη δημοτικούς συμβούλους και από αυτούς που βγήκαν, τους δημάρχους και αυτούς, πρέπει να είστε κοντά, Εντάξει, ναι. Λοιπόν, με κάποια παιδιά. Είχαμε και έρωτες στο Άλσος. Είχες και έρωτες στο Άλσος, για πες τα μας. Όχι, εγώ είχα. Ήμασταν δίπλα, γείτονες. Α, εσύ πήγαινες και ξεμονάγιαζες τις κοπελιές στο Άλσος. Ναι, τι. Ήταν εκεί το Άλσος, η αλήθεια είναι. Εγώ το Άλσος τώρα τελευταία, γιατί... Τώρα έχει γρασία. Θυμάμαι το Άλσος όταν ήμουν μικρός. Για πες μου και εσύ, λοιπόν, είπαμε τώρα για σένα, από μικρός από το σχολείο. Εσύ πώς έγινε με την κιθάρα? Και εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την κιθάρα. Έχω επιρροές από κλασικά ροκ συγκροτήματα. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα να ακούω μουσική. Αλλά να ακούω μουσική, όχι με την έννοια που λέει ο κόσμος ακούω μουσική, αλλά να τη νιώθω τη μουσική που ακούω. Έχω κάνει πολύ κιθάρα. Πώς να το πω τώρα. Στο πανεπιστήμιο αργότερα την έχω αναπτύξει όσο μπορούσα. Έπαιξα με κάποια γκρουπάκια έτσι. Πανεπιστήμιο, τι τελειώσαμε στο πανεπιστήμιο? Αν το βρεις. Τι αν το βρω, δάσκαλος, Ορίστε. Αν το βρεις. Επικοινωνία. Κοντά είσαι. Τι τελείωσε. Πιπέρι θα σου βάλω. Κοντά είσαι. Δημοσιογράφο. Μην μου πεις ότι είσαι δικηγόρος. Επικοινωνία. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Εντάξει, εγώ σε δικηγόρο δουλεύω το πρωί. Δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είναι, η δουλειά καμιά δεν δουλειά είναι, δεν είναι ντροπή. Αυτό ήθελα να πει τώρα, την πρόλαβα. Το ήξερα. Άκου να σου πω. Λοιπόν. Εντάξει, γιατί κακό είναι να είσαι δικηγόρος. Δηλαδή, κάποτε φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε αστυνομικοί, γιατί λέγανε και τώρα τους αστυνομικούς, εγώ τους λυπάμαι τα παιδιά. Εγώ, οι δικηγόροι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα το σύστημα. Καλύτερα από τον καθένα. Γιατί είσαι μέσα στο σύστημα. Και αν ξέρεις τα τροτά του, τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα άλλο ο οποίος περιμένει να ακούσει ειδήσεις. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτά που βλέπουμε είναι αυτά που έχουμε ζήσει και τα οποία. Θέλουμε να, από την πλευρά μας να βελτιωθούν όσο μπορούν να βελτιωθούν. Το εξασκείς το επάγγελμα της δικηγορίας, ναι. Τώρα τελευταία όχι, δεν το εξασκώ, γιατί έχω αποχωρήσει από εκεί που ήμουνα. Και έτσι έχω περισσότερο χρόνο για να αφιερωθώ σε αυτό που είμαι. Σε αυτό που είσαι ερωτευμένος. Σε αυτό που σ' αρέσει. Σε αυτό που σώματι κοντά μας. Σε αυτό που είμαι, ναι. Και πραγματικά χαίρομαι που σε αυτή τη φάση της ζωής μου μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ξέρεις, δεν είσαι ο πρώτος δικηγόρος που του βγαίνει το καλλιτεχνικό. Συνήθως τους δικηγόρους τους έχουμε για πιο τεχνοκράτες. Ναι. Εγώ σε πληροφορώ, μέσα επειδή δουλεύω και εγώ σε ένα δικηγορικό γραφείο,
Εντάξει, με γραμματική απλώ στήριξη, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς δικηγόρους που γράφουν ποιήση, συγγραφείς δικηγόρους. Δηλαδή, ενώ τους έχουμε για σκληροτράχυλους και δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι σκληροπυρηνικούς και τέτοι, δεν είναι. Όλος ο κόσμος έχει τις ευαισθησίες του. Ακριβώς. Όλος ο κόσμος έχει τις ευαισθησίες του. Απλά ο δικηγόρος, λόγω του ωραρίου που έχει και του απίστευτου άγχους που έχει, δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Να. Δεν έχει τον χρόνο. Και έτσι όλα αυτά καλύπτονται από το μανδύ αυτή και την βιτρίνα αυτού που βλέπουμε έξω. Τη γραβάτα και το κουστούμι. Αλλά μέσα υπάρχει κάτι άλλο. Μπράβο. Που θέλει να βγει έξω. Αυτό και λέγεται αντεκέ. Αντεκέ. Ακόμα και αυτό που λέει τώρα, τολμώ να πω ότι ήδη δικηγόροι θα μπορούσαν να πούν αντεκέ. Και το λέμε. Αντεκέ στη δικαιοσύνη που λειτουργεί έτσι. Άντε και στου δικαστικοί υπάλληλοι που μας ταλαιπωρούν. Άντε και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όλα αυτά είναι εμπόδια στη δουλειά μας. Είναι εμπόδια στη δουλειά μας. Και το εμπόδιο στη δουλειά σου δημιουργεί πρόβλημα σε εσένα τον ίδιο. Συμμιουργεί άνθρωπο. Και ηθικά σου δημιουργεί. Γιατί αν εσύ. Δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Ναι. Δεν μπορείς να ανταποκριθείς στο λειτουργήμα σου. Και ξέρω πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει δικηγόροι και μετά τα παρατήσανε. Γιατί ηθικά δεν τους πήγαινε με την ηθική τους, δεν μπορούσαν να κάνουν τα αντίθετα. Είδες που είπες προηγουμένως Ολυμπία, ας πούμε, και τα παιδιά, ας πούμε, οι αστυνομικοί που προβλήματα και ιστορίες. Εγώ σε πληροφορώ, είχα μπασίστα, ο οποίος ήταν αστυνομικός. Ναι. Και του άρεσε αυτό που κάναμε, αυτό που άκουγε. Ρε παιδιά, εντάξει, είχε άλλα μετά από ο άνθρωπος, δικά του, εντάξει, αποχώρησε, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν έκατσε και πάρα πολύ. Για δικούς του λόγους. Αλλά θέλω να σου πω. Οπότε αν ποτέ μιλες ποτέ. Έλα, ποτέ ναι. Για πάμε να... τώρα σε σέναν που μου φαίνεσαι πολύ γνωστός. Τι πετάχτηκε. Κάνε τι πρέπει να φορώ τη σένα. Πώς ξεκίνησες, τι έκανες, τι είναι αυτό που σε τσίγκλησε με τη μουσική. Ήταν η Νέα Σμύρνη και ο Πανιώνιος εδώ πέρα, βέβαια είχαμε τέτοια. Όλες οι γειτονιές είχαν. Όλες οι γειτονιές είχαν τα πέρασα εδώ μεγάλωσα κι εγώ. Όπως όλοι τότε εποχής, ας πούμε, μας άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, η ροκ, η κλασική, όπως τη λέμε πια, ξέρω εγώ, όταν ήμουν στα συγκροτήματα, πηγαίναμε στις συναυλίες. Μου άρεσε και εμένα η κιθάρα, έτσι, είχα αρχίσει να κάνω σπουδές όσο μπορούσα. Έβλεξα με κάτι γκρουπάκια και εγώ τότε, τα νεανικά, τα σχολικά κτλ. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος και έχω σπουδάσει παλιά ηχοληψία. Όταν ήταν καλός η εποχή, η αναλογική, ας πούμε, τεχνολογία. Βινήλια. Μου άρεσε γενικώς ο ήχος και η μουσική. Και έτυχε τώρα τελευταία, μετά από χρόνια που δεν ήμουν απέναντι. Μένετε κοντά σε περιοχές, πώς βρεθήκατε, πώς συναντηθήκατε. Στις τέσσερις άκρες της Αθήνας. Ναι, γιατί αυτό βλέπω, κάθε ένας έχει τη δικιά του κουλτούρα. Εσύ τι άλλο κάνεις εκτός τη μουσική. Δεν είναι το επαγγελμά μου, η μουσική, ναι, είναι το, πώς θα το πω, η αγάπη μου, η αποθυμένη, το μεράκι, ναι, το χόμπι μας, γι' αυτό που δίδει καλύτερα. Αλλά σαν κύριο επάγγελμα, τι αν θες μας λέει. Σαν κύριο επάγγελμα. Το επάγγελμά μου έχει να κάνει και εμένα λίγο αγχωτικό, πολύ υπεύθυνο. Βοηθάω τον κόσμο να καταλάβει, να προνοεί όταν έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο αντίκτυπο υγείας, περιουσίας κτλ. Είναι ασφαλιστής, ασφαλιστός ίδιος. Οπότε και η δικιά μας δουλειά είναι πάρα πολύ έτσι. Μην κοιτάς τώρα με τα κουστούμια μας. Κατάλαβα, ναι, είναι μια ευθύνη, είναι να τρέξουμε. Είδες, είναι λοιπόν, να... Τι έχουν έχει να κάνει με την επικοινωνία και δουλειά. Σαν δικαί. Ναι, από όλα έχει. Από όλα, έχει το πανέρι. Έτσι. Πιστεύω και η κοπέλα το ίδιο θα είναι μια αγωνίστρια. Η κοπέλα είναι δασκάλα. Ναι, ωραία. Εκπαιδευτικό. Ωραία. Γι' αυτό έχει ρομαντισμό. Ναι. Έχω πολλές φίλες ποιήτριες που είναι φιλόλογοι που είναι έτσι και μετά από συνταξιούχοι φιλόλογοι αυτά τώρα ήμουν στο γράψο. Αυτό που μας ένωσε τέλος πάντων είναι πέρα από το περίπου έτσι ίδιο επίπεδο ηλικίας. Είναι το χόμπι μας και η αγάπη μας για τη μουσική και περίπου τα πιστεύω μας ας πούμε αυτό. Πέρα τα μουσικά. Είχε έρθει την προηγούμενη όταν έκλεισα πάλι με ένα μουσικό συγκρότημα. Και μου λένε ότι εκείνοι βρεθήκανε, είχε βάλει εκείνος που ήθελε να το συγκροτήσει μια αγγελία και βρήκανε. Έτσι κάναμε και εμείς. Έτσι κάνατε και εσείς μια αγγελία. Εκτός από τους δύο, τον μπασίστα, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει πιο μπροστά εμείς με γκρουπ και κάτι
χάλασε από διάφορα παιδιά και κράτησα μόνο τον μπασίστα. Οποίοι είμαστε γνωστοί από παλιότερα με τον μπασίστα. Και μετά γνώρισα τυχαία τον Άκη τον Μπάσο που παίζει πλήχτρα. Μέσω του μπασίστα όμως ένας άλλος γνωστός μας έφερε τη Χρυσαλένια, τη τραγουδίστρια. Από και τσούκου και τσούκου τσούκου είχαμε στρώσει κάπως έτσι. Και από Αγγελέα ήρθε ο άλλος τραγουδιστής, ο Γιάννης Ζήρας, και ο Χάρης από εδώ και ο Ανδρέας από εδώ. Λοιπόν, για ποιο θα ακούσουμε τώρα? Τώρα να ακούσουμε, ποιο θέλετε παιδιά να ακούσουμε? Όλα Νησάφη. Πάλε τον Νησάφη. Τον Νησάφη λοιπόν, που είναι και επίκαιρο και αυτό. Έτσι. Λόγω της κατάστασης της παγκόσμιας. Είναι μια αγανάκτηση. Όλα Νησάφη πια. Thank you.
Αριθμής και δάνεια. Καλά κρασιά. Περνάω καλά. Περνάω καλά, κατάλαβες, ναι. Έχει και φαντς, έχει και φαντς και όλα αυτά τα ωραία. Όλα τα πάντα, όλα. Έχεις πρακτική, έχεις πρακτική ο ψυχαγωγός. Και από την άλλη πλευρά της γραμμής σου λένε αντεκέ και εσύ τους λες αντεκέ. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Είναι το συγκρότημα γράμμα. Γράμμα. Ο Νίκος είναι φίλος. Μπράβο, και ο Χρήστος. Ναι. Ο Χρήστος με τον Νίκο ήρθανε. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Μικρός που είναι ο κόσμος. Ναι. Το γράμμα και πρώτα, ναι, αυτή ήταν ένα παλιό συγκρότημα γνωστό, το ξεχνάω. Και ξαναμαζευθήκανε, μπράβο, ναι. Τα παιδιά και αυτά, πολύ ωραία και με τον Νίκο. Πολύ ωραία και αυτή, ναι. Εδώ στη Νέα Σμύρνη έχει χώρους για να παίξει κανείς. Ναι, έχει το Γαλαξία που θα γίνει μια ανακαίνιση τώρα. Έχουμε πρώτο Θεός το Sporting θα γίνει πολιτιστικό. Το Sporting θα γίνει πολιτιστικό. Ναι, θα το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο. Δηλαδή να είναι μόνο πολιτιστικό κέντρο, να καλύπτει τα πάντα. Πολύ καλό. Μετά έχουμε το Άλυσος Νέα Μύρνη που κάνουμε το καλοκαίρι διάφορα. Έχουμε την Εστία. Έχουμε τη Λεόντιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους της άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι. Η Νέα Μύρνη έχει πάρα πολλά. Έχει πολλά. Κλειστούς χώρους. Κλειστούς χώρους, εκεί είναι η έλλειψη μας. Έχουμε μόνο το Γαλαξία που θέλει μια μικρή ανακαίνιση τώρα. Και έχουμε και δύο σχολεία που είναι οι σάλες τους, ας πούμε. Αυτό. Δεν έχουμε πολλούς κλειστούς χώρους. Δηλαδή έχουμε τη Λεόντιο που έχει πολύ ωραίο θεατρικό, κλειστό χώρο και ένα σχολείο στην Άνω Νέα Σμύρνη. Γι' αυτό θέλουμε να φτιάξουμε πολιτιστικό κέντρο που να είναι το πολιτιστικό κέντρο της Νέας Σμύρνης. Επιτρέπεται η Νέα Σμύρνη που έχει παράγει πολιτισμό να μην έχει πολιτιστικό κέντρο. Επιτρέπεται. Γι' αυτό βγάλαμε τον Γιώργο τον Κουτελάκη για να φτιάξει πολιτιστικό κέντρο. Γιατί όντως αυτός αγαπάει. Ξέρεις κάτι. Χωρίς τώρα να θέλω να κάνω πολιτική αυτή, αλλά επειδή τον στήριξε και μπήκα. Γιατί μπήκα, γιατί αυτός είναι σαν και εμένα. Γεννήθηκε εδώ. Έπαιξε μπάλα, έφαγε τα μούτρα του. Αγαπάει τη γειτονιά μου. Μπράβο. Όπως εγώ γεννήθηκα εδώ και αγαπάω τη γειτονιά μου. Τον Πανιόνιο δεν είμαι άντρας, αλλά πήγα και έκανα στίβο όταν ήμουν μικρή. Το παιδί μου έπαιζε στον Πανιόνιο. Δηλαδή. Είναι η ζωή σου. Μπράβο. Και εμείς τα παιδιά μας στον Πανιόνιο τα κοπεριδιούμε, από το Φάλιρο είμαι και τα παιδιά μας στον Πανιόνιο τα φέρναμε. Μένει στο Φάλιρο και φέρνει τα παιδιά στον Πανιόνιο. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Και στο Φάλιρο τώρα βγάλατε τον. Ναι, το Φωστηρόπουλο είχε βάλει ο ποιητής ο Αντώνης ο Φιλιππαίος είχε βάλει μαζί του. Και ο Μιλωνάς, ο ηθοποιός είχε βάλει, νομίζω. Τι έχω φέρει εδώ πέρα. Με τον Αντώνη είμαστε πολύ φίλοι. Πήγαινα στην εκκλησία μου. Η Εύα που ήταν εδώ είναι φίλη με τον Αντώνη και της το έλεγα. Γιατί εγώ την Εύα τη γνώρισα από τον Αντώνη. Ο Αντώνης μου την έφερε. Και της έλεγα ότι το έδινα η ενορία μου κάτω στην. Είναι αμφιθέας. Πού είναι? Η Αγία Ανάργυρη. Α, τι λες. Μπράβο, εδώ κάτω. Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτή είναι μισή παλιό Φάλιρο, μισή Νέα Σμύρνη. Είναι αμφιθέας πάνω και αμφιθέας από κάτω. Όταν έδινα λοιπόν τις καρτούλες μου, να τις έχω και όλες προεκλογικές καρτούλες, μου έχουν μείνει, όταν τις έδινα και έλεγα ψηφίστε με, ξέρω, μου λέγανε ψηφίζουμε στο παλιό Φάλιρο. Ναι, ναι. Και έλεγα ψηφίστε τότε το φιλό μου τον Αντώνη, τον Φιλιππαίο, με το Φωστηρό, δηλαδή αμέσως έκανα προμόσιο. Έτσι αλληλεγγύη. Έτσι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Μοντελάκι ο δικός σου. Είναι ωραία, να σας δώσω. Μοντελάκι ο δικός σου. Μην με βλέπετε τώρα που με ατιμέλετε από τη δουλειά και αγχωμένη. Ο ψύχας έχει γεράσει. Ο ψύχας. Όχι, είναι καλός άνθρωπος, μην ανησυχείς. Δεν φταίει, το επάγγελμα. Το επάγγελμα είναι ψυχοφθόρο. Είναι ενεργοβόρο, είναι ενεργοβόρο και ψυχοφθόρο. Είναι και τα δύο. Δηλαδή δεν σου αφήνει τίποτα. Δεν σου αφήνει τίποτα. Και αν σκεφτείς τι κάνεις τώρα σήμερα, θα διαπιστώσεις ότι δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Τι κάνεις. Μια διεκπαιρεωτική δουλειά κάνεις. Αυτό κάνω. Τίποτα άλλο. Διεκπαιρεωτική δουλειά δεν κάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να πεις ευχαριστήθηκα σήμερα αυτό που έκανα. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Κάποιες στιγμές έχω ευχαριστηθεί όταν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί θυμάμαι είχα πάει στο πνευματικό μου, λέω πω και μου έλεγε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση γιατί βοηθάς κόσμο. Και πραγματικά υπάρχουν, δηλαδή με έχουν πάρει άνθρωποι που του έχω βοηθήσει με κόψιμο πολύ. Με δόσεις
Και να έχουν συνέπεια όμως και να με πάρουν μετά, να μου πούνε που να σας στείλουμε ένα δώρο, άλλο που δεν το δέχτηκα. Ναι. Αλλά και μόνο το ευχαριστώ. Μπράβο. Ή θυμάμαι μια γιαγιά που μου δίνει τις ευχές της μέσα από την ψυχή της. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτό, λοιπόν. Αλλά έχω δει και την αλήθεια. Έτσι. Να κλαίει η άλλη, να κλαίει η κόρη θέατρο, με έχει καρκίνο, θέατρο, να τη κάνω ψαλίδι, να τη κάνω δόσεις και να έρχεται η μέρα πληρωμής και να παίρνω τηλέφωνο και να το παίρνει η καρκινοπαθής κόρη και να μου λέει τον εξάψαλμο. Και θέατρο. Και παίζω θέατρο που λέμε ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό που λες επαληθεύει κάτι που πιστεύω, ότι είναι ο άνθρωπος που θα βρεθείς απέναντί του. Ναι. Δηλαδή κάποιος άλλος θέση του μπορεί να μην σχολείται καθόλου. Δηλαδή ο άλλος να λέγε βοήθησέ με και να λέγε ο άλλος. Όχι, ναι, ναι, αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Επειδή έχω εγώ συναδέλφεις. Εγώ είμαι στα 800 ευρώ και δουλεύω από το σπίτι. Mm-hmm. Γιατί είμαι η ευγενική και η έτσι και η γραφική με αποκαλούν στο γραφείο. Mm-hmm. Οι άλλες που είναι... Σε πάω αύριο φυλακή και στο κλείνω στα μούτρα και δεν σου λέει για ποιο λόγο σε πάει φυλακή. Παίρνεις 100 τηλέφωνα μετά. Ναι. Εκείνες παίρνουν πάνω από χιλιάρικο. Ναι, γιατί θέλουν... Το ξέρετε. Δεν είναι έτσι. Κοίταξε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν παίρνει πίσω ο πελάτης εξαγριωμένος δεν μιλάει η ίδια. Μιλάει προϊστάμενος με ηρεμία, καταλαβαίνεις. Υπάρχουν κανόνες. Δεν μιλάνε σε μένα. Υπάρχουν κανόνες. Και τα λέω και δημόσια τώρα, γιατί έχω αγανάκτηση πια. Μα πρέπει να τα λέμε δημόσια την αγανάκτησή μας. Σε όλα υπάρχουν κανόνες. Όταν έτρωγα εγώ σε αυτό το γραφείο το 15, το 16 bullying, θυμάμαι τους είχα κατεβάσει από το ίντερνετ τι είναι Me Too, τι είναι το bullying στη δουλειά. Λέγεται και τώρα λέγεται... Λέγεται αλλιώς. Αλλιώς λέγεται στη δουλειά. Μόμπινγκ, κάπως έτσι. Ναι. Μόμπινγκ. Ναι. Και αυτό τώρα εμένα που με έχουν 3 χρόνια σερή από το σπίτι, αυτή η επαξίωση, είναι επαξίωση. Φυσικά. Ναι. Εμένα από τη μία με συμφέρει γιατί δεν ξοδεύω τα εισιτήριά μου. Ναι. Δηλαδή εγώ, ναι. Ναι. Αλλά από την άλλη είναι σαν να σε... Μπράβο. Ναι. Γιατί έτσι δεν μπορώ ποτέ να φτάσω στο στόχο και ποτέ δεν μπορώ να πάρω παραπάνω λεφτά από το βασικό. Ναι, αλλά έχει λέει και μια ψυχή να πούμε το περιθώριο θέλει ζόρι και κουπί. Βρε εσύ να σου πω κάτι. Αυτό το έλεγα τώρα πριν και στην Εύα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που με πήρε στα καλά καθούμενα, γιατί τι γίνεται, πατάω το τηλέφωνο, βλέπω μια Μαρία ότι ήταν Μαρία Τάδε. Ναι. Λέω ότι αυτός μου μίλαγε και καλά σαν αδερφή. Ναι. Από μέσα η γυναίκα είχε λιγωθεί στα γέλια άκουγα. Και του λέω, α, τι ωραία, με πήρατε 3 και 10 να κάνουμε χαβάλε. Λέω και εγώ είμαι κουρασμένη, ξέρω εγώ. Και μου λέει αυτή, και μετά όταν είδε ότι είμαι και του κάνω και εγώ καβαλά, άρχισε να μιλάει αντρικά. Και μου λέει, ρε κοπελιά, μου λέει, δεν έρχεσαι. Εγώ δεν είδα να υπάρχει καμιά ενέργεια από τους συναδέλφους. Πώς πήρε αυτός πίσω και μου κάνει εμένα μάθημα ότι φύγει από τη δουλειά και θα σου δίνω 800 ευρώ και είναι ψυχοφθόρα και έλα σε μένα. Ναι. Δεν έρχεσαι να φαντάζομαι πώς ήταν, κατάλαβες. Ναι. Όλα τα έχω παράσει, γιατί... Αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, πώς να σου το πω τώρα. Είσαι καχύποπτη. Είμαι καχύποπτη. Έχω γίνει σε αυτό, έχω γίνει πολύ. Μα η ζωή σε κάνει, πάντα. Έχω γίνει. Έχω γίνει καχύποπτη. Που δεν ήμουν, έχω γίνει. Σε κάνει. Όπως έχω γίνει και ρατσίστρια. Mm. Γιατί αν είμαστε χρεωμένοι, φταίνει, ξέρεις πως οι ξένοι χρωστάνε δάνεια και σου είναι ετοιμενιζεμένα, δεν πιάσει. Ειδικά αυτοί οι Σύριοι και αυτοί που έχουν τα ίδια ονόματα, δεν πρέπει. Ποιο σου τα έδωσε, Ρωέο. Τα έδινε η Εθνική Τράπεζα για να βγάλουν την πράσινη κάρτα. Μπράβο. Χωρίς όμως να σου ζητάει τη μάνα σου και τον πατέρα σου, όπως σου ζητάει εσένα τώρα, άμα πάει να πάρεις ένα καταναλωτικό δάνειο. Και να πιάσεις το στόχο, ναι. Το κατάστημα. Και τον έπιασε το στόχο. Τώρα φύγαν όλα από το υπάλληλο να απολυθεί. Πριν από κάποια χρόνια αφιλούσε έτσι. Τι? Σε άσπρους, μαύρους, κόκκινους κινήσεις, πιστοτικές κάρτες, τέτοια πράγματα. Για να κινηθεί η αγορά. Και κινήθηκε όπως κινήθηκε. Αυτό ήταν, για να σε βάλουν να χρεωθείς και να σε δεσμεύσουν. Ήταν εκ του πονηρού αυτό. Τέλος πάντων, όλα εκ του πονηρού τα κάνουνε. Δεν πειράζει, εμείς ζούμε έτσι. Τώρα πες με ένα τραγούδι που να πηγαίνει το εκ του πονηρού. Ποιο έχει να μείνει. Πολλά έχουν μείνει. Το πονηρού δεν έχουμε τίποτα εμείς. Απλώς... Εμείς είμαστε καλά παιδιά, πες. Δεν είμαστε πονηρά για να γράφουμε τέτοια τραγούδια. Εμείς είμαστε αγνά παιδιά. Βάλε την απουσία το φωτός. Με τα σκοτάδια. Λοιπόν, μετά την απουσία, επειδή
Πάλι καλά, όλο έχει αργήσει, γιατί το κατάλαβε. Γιατί είπα και 19. Μετά την απουσία, θα μου πείτε πού, πώς μπορούμε να σας βρούμε, εμφανείς και τέτοια. Είναι στο στικάκι καλύτερα εν τέλει. Ευτυχώς που το έχεις μαζί σου. Ναι, πάντα το έχουμε. Αλλιώς θα τα βάζα στο τηλέφωνο. Σκοτάδι εξουσίαζει. Ένας μαύρος κουρνιαχτός όλη τη γη σκεπάζει. Και πάνω από τις πλάτες μας ο θάνατος καρπάζει. Στην απουσία του φωτός το σκοτάδι εξουσίαζει. Η χώρα μου στα πόδια τους συνεχεία σπαράζει. Και ένα σφιχτό πολιτικό μα έχει θυσιάσει. Η χώρα μου στα πόδια τους συνεχεία σπαράζει. Τέρμα η αδιαφορία, όχι άλλη ανεργία. Και ένα ευρώ στα τρία, όχι πολέμος, φοβία και ιώσεις, πανδημία. Κόσμος με στήνει στερεία, πρόσφυγες και μετανάστες ματρωμένοι με την βία. Ψάχνουν την ελευθερία, κατεβείτε στην πορεία. Πολεμήστε τα θηρία πριν μας πάρουν τα φορεία. Πριν μας πάρουν τα φορεία. Στην απουσία του φωτός το σκοτάδι εξουσιάζει. Καζάνι είναι ο λαός που βράζει και κολλάζει. Δεν είναι πλέον κόβατο που τρέμει και βελάζει. Φως είναι εκτυφλωτικό, το σκότος το χαράζει. Τέρμα η αδιαφορία, όχι άλλη ανεργία. Και ένα στα τρία, κατεβείτε στην πορεία. Πολεμήστε τα θηρία πριν μας πάρουν τα φορεία. Πριν μας πάρουν τα φορεία. Να τους πάρουν τα φορεία. Κάθε Τετάρτη είπες. Τις άλλες μέρες έχω κάτι μωρά, κοριτσάκια. Γιατί τι γίνεται τώρα, ρε παιδί μου? Είναι παιδιά που έχουν τελειώσει δημοσιογραφία και θέλουν να κάνουν την πρακτική τους. Ναι, κάνω και για εμπειρία. Κοίτα, εγώ σας είπα, δεν είμαι μωρό, είμαι εφήβος του 17, έτσι. 17,
Εγώ θα γίνω σε λίγο 5 χρονών. Σε παιδική χαρά έχουμε έρθει. Ναι, εντάξει. Έχουμε την ίδια ηλικία, 19 είμαστε. Τότε με τον Ανδρέα. Λίγο πιο πάνω από αυτά. Λοιπόν, τα παιδιά είναι το άντε και. Άντε και να γλεντήσουμε, άντε και να σας αγαπήσουμε. Παιδιά μου, πού θα σας βρούμε εμείς? Θα μας βρείτε τώρα που θα κάνουμε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο Ήλιον. Α, ωραία. Στο μουσικό στέκι Ηλίου, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, που είναι στην Αγίου Φανουρίου 99. Στο δεύτερο όροφο. Ωραία, Αγίου Φανουρίου 99, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο Ήλιον, στην ημερομηνία. Στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο, ημερομηνία. 29 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. 29 Δευτέρα. Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, Δευτέρα. Είναι βράδυ. Ημέρα Δευτέρα. Ημέρα Δευτέρα. Βραδινή τύπη. Ναι. 9 με 10 και μισή είναι. Ωραία. Αυτό που θα. Μην έρθουν θα, θα ακούσουν μόνο άντε και τίποτα άλλο, μόνο εμάς που έχουμε τραγούδια που δεν τα έχουν ξανακούσει. Δηλαδή, μόνο δικά μας κομμάτια παίζουμε. Δεν παίζουμε άλλα κομμάτια. Μόνο τραγούδια των άντε και. Ό,τι βγάζουμε, αυτά παίζουμε. Μόνο. Ωραίο αυτό. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω επιπλέον είναι ότι οι άντε και δεν βάζουν πολιτικές ταμπέλες. Έτσι πρέπει. Εμείς δεν έχουμε πολιτικές ταμπέλες. Είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο, είμαστε εκείνο. Είμαστε μέσα από τη ζωή αυτά που βγάζουμε. Κοίταξε να δεις. Και αυτά που νιώθουμε, αυτά δίνουμε στον κόσμο. Είστε 7 καρδιές. Αυτές οι 7 καρδιές σίγουρα διαφέρουν. Έτσι δεν έτσι. Είναι. Και εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να χρωματίζονται. Όχι. Και εγώ είμαι 100% κακά. Άλλωστε δεν υπάρχουν και χρώματα. Ο πόνος δεν έχει χρώμα. Μα μερικοί μπορεί να ακούσουν τα κομμάτια μας και να μας. Α, είσαστε αυτό. Ο άλλος, ξέρω εγώ, με το δικό του αυτό. Α, είσαστε εκείνο. Όχι, ρε παιδιά, δεν είμαστε ούτε αυτό ούτε εκείνο. Εγώ νομίζω ότι η μουσική ενώνει. Η σκέψη μας και η ψυχή μας ότι είμαστε όλοι. Μπράβο, η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει. Μπράβο, ναι. Μα ενώνει η μουσική, δεν χωρίζει, δεν διαχωρίζει. Ξεκάθαρα. Έτσι. Εντάξει, έβλεπα την Κυριακή, έβλεπα που είχε μια συνέντευξη. Και ήταν μια κυρία που έχει συνεργαστεί με ένα Τούρκο. Mm-hmm. Και πόσο ωραία πράγματα κάνανε με τον Τούρκο. Βεβαίως. Και πότε, τώρα την εποχή του 60, λέει. Και είναι και πολύ ωραία μουσική κι αυτή. Πάρα πολύ καλή μουσική. Ναι, η τουρκική είναι καλή. Ναι. Λοιπόν, ατέλειωτη θα ήταν η συζήτηση. Μας περιμένει ο επόμενος που είναι να κάνει εκπομπούλα. Να μην του τρώμε το χρόνο του το παλικάρι. Στο Επανειδή, λοιπόν. Εμείς ραντεβού. 29 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ στο Ήλιον, στο δεύτερο όροφο, πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, ακούμε άντε και. Άντε και να γλεντήσουμε λοιπόν. Και να άντε και καλά. Να περάσουμε όμορφα. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Εμείς. Εύχομαι να είστε εδώ κι άλλη φορά. Αν κάνω ένα event σαν καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας για τα 10 χρόνια που σκέφτομαι να κάνω στο Γαλαξία. Νομίζω ότι θα μου πείτε ναι να έρθετε να παίξετε. Αρκεί να είναι γνωστό ο φραπέ του Γαλαξία, γνωστός. που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Επαιτειακό κομμάτι. ναι. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας καλά. Ευχαριστώ. Και να έχουμε μια καλή χρονιά. Να ρωτήσω. Και μια μουσική χρονιά καλή. Όντως. Εγώ αν παίζω τα κομμάτια έτσι. Βεβαίως. Θα έχετε πνευματικά δικαιώματα, όχι, δεν έχω όχι, θέμα. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μη μου ρίξουν εκπομπή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά 2024. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά. Και άντε και. Και άντε και. Εδώ. Εδώ. Α, έτσι εκεί. Α, μπράβο. Πιο... έτσι ολοκληρωμένη. Ναι. Θα το αφήνουμε να δώσετε ένα δωράκι από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία έτσι για μαζί. Ναι. Ο επόμενος. Τώρα θα κατέβει το παλικάρι να... Ωραία, μαζί, κατέβα. Ομάδα.